Ακούτε το ThepressProject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Είναι ο Θάνο Καμίλελη και ο Κωνσταντίνο Υπουλή. Στην απογευματινή. Ενώ είχα ξεκινήσει πολύ καλά έργα μου. Πολύ ωραία δεν πήγαινε. Μέχρι ένα σημείο δηλαδή. <laughs> όλα έδειχναν ότι θα είναι πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου. Φομπάρα <laughs> η... θα είναι σήμερα. <laughs> λοιπόν, είναι η φάρμα των ε, ζώων. Θανά. <laughs> Κοιταζόμαστε, <laughs> <laughs> Κοιταζόμαστε με... <laughs> με νόημα. Λοιπόν, ξεκίνα εσύ, Θάνο. Θα ξεκινήσω να η ενημερωτική εκπομπή, αλλά... Εκεί στο ενημερωτική κάπως, στο... λέω, τι είναι ενημερωτική τώρα, τι είναι ενημερώσει, ο κόσμος τα ξέρει, δεν είναι. Παιδιά χάλια. Παιδιά λοιπόν, έχουμε 2022, ναι. έχουμε φάει δύο χρόνια σε αυτό το πράγμα, τα ξέρετε μόνοι σας, δεν χρειάζεται. <laughs> είμαστε, <laughs> είμαστε, <εμάστε>, μας θέλετε. <laughs> παιδιά, ήρθε, έχει έρθει ο καιρό να ανοίξετε τα φτερά σα. Αυτό <laughs> θέλουμε να σα πούμε. Ναι. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο σα λέγαμε εμεί εδώ τώρα, α πούμε, ε, Άδωνο Γεωργιάδης κακό. Τον βλέπει εσύ, σου λέμε: Α, όχι, όχι, ναι, σου λέγαμε. Αυτό κακό, κακό. Σάκη ρουβά, κακό, κακό. Αλλά από ένα σημείο και, και μετά, παιδιά, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Πρέπει και εσεί λιγάκι να νιώσετε ότι ενηλικιώνεστε και μπορείτε μόνοι σα να σκεφτείτε. Οπότε να επιδοθούμε κι εμεί αυτό που πάντα θέλαμε να κάνουμε: να συζητήσουμε για μόδα και ζώδια και ναι. εσεί μετά απερίσπαστοι να μπορείτε τι υπόλοιπε ώρε να ασχοληθείτε με την, με την επικαιρότητα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή σκέφτομαι πόσο μεγάλη βλακεία, και λέω αυτόν τον όρο, mm -hmm. έκανα χθε που ήθελα να τα συζητήσουμε όλα χθε. Γιατί ήταν, υπήρχε μια ποικιλία <laughs> σε αυτά που γίναν στι γιορτέ. Φαγώθηκε. Γιορτές. Δεν το είχα εκτιμήσει. Είναι αυτό όταν, όταν χάσει κάτι, καταλαβαίνει την αξία του. Είναι αυτό. Φανώ. Δηλαδή σε δηλαδή, ήσουν υποπή... σε φάση Don't look up, Djokovic, ρουβά και υπήρχε μια πολυμορφία. Δεν ήξερε ποτέ για το ποιο θα είναι το επόμενο θέμα που θα βασανίσει την επικαιρότητα. Ενώ τώρα. Κρούσματα στα σχολεία, πόσο κάνει το PCR. Κάτσε, Θάνο, για να καταλάβω από τον τόνο τη φωνή σου. Αντιλαμβάνομαι ναι. ναι. ότι δεν πολύψινεσε. Είναι αλήθεια, Θάνο, Καμίλαλι. Ε, δεν θα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση <laughs> που μου κάνετε. Και που μου δίνετε την ευκαιρία. Να, και μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτό το ζήτημα. Να προσπαθήσω εγώ να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Πω κορονοϊός κορονοϊό στα κορονοϊό. Στραβοκατάπια. Ευτυχώ έχω κάνει την ενισχυτική μου. Εγώ στραβοκατάπια. Μαζικά κάνω συλλογή με τα αρνητικά μου self. Είμαι αποκομμένη από τον κόσμο από την αρχή τη χρονιά, γράφει το χαζογατάκι. Χαζογατάκι, καλησπέρα. Έχει πάρα πολύ διάβασμα. Αποκομμένη από τον κόσμο από την αρχή τη χρονιά. Α, περιμένει εδώ. Όχι. Χαζό γατάκι, τίποτα. InGR. Θα σου στέλνει κι αλλού. Όχι απλά μπε στο newsroom. Μπείτε στο. Υπάρχει ένα καλό site κλπ. Αλλού. Είδε αυτή την είδηση με τον Ντίνο Καρύδη που λέγε. Συγγνώμη τώρα, δεν με ρώτησε τα σώσω. Είχε τίτλο το, το NGR είναι νεκρό ο Ντίνο Καρίδη. Τι απαντά, Τι απαντά, <laughs> ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να πούμε με τον, με τον Θάνο είναι ότι από ένα σημείο και μετά αυτού του τύπου η επικαιρότητα, δηλαδή α την πούμε επίσημη επικαιρότητα, η επικαιρότητα όπως παράγεται από mm. τα ειδησεογραφικά γραφεία ε, των συστημικών μέσων, τίνει να ανακυκλώνεται και ακόμη και η κριτική τίνει να ανακυκλώνεται και αυτό ως ένα σημείο το, το υπηρετείς στο βαθμό που σε, που σε εκφράζει αλλά υπάρχουν και στιγμές που αρχίζει και φθίνεται αυτό όσο είναι επαναλαμβανόμενη η κριτική δηλαδή εδώ ε, δεν ξέρω αν έχει κανείς να να προσθέσει κάτι αυτό, αυτή την αμηχανία θέλαμε να εκφράσουμε με το αρχικό μας σκετσάκι <laughs> Κασκάρι. το σκετσάκι για την κασκαρίκα που στήσαμε στην αρχή της, της εκπομπή γιατί όντως είναι αυτό που γίνεται είναι ότι έχει κρούσματα πολλά κρούσματα κρούσματα παντού κρούσματα, παντού, κρούσματα στα σχολιά πόσα είναι τα πιτσιρίκια τα κορονιασμένα και πόσο κάνουν τα. Και τα βρήκαμε τα χάρη τα... στην κυβέρνηση. Ναι. Χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ήκη Ραμαίο που πήγανε ένα-ένα τα βρίσκαν τα μούλικα που λε και εσύ. Εγώ. <laughs> το έχω πει και στον αέρα αυτό. Το νερό κατακάστα... μούλικα. Στην ανασκόπηση σίγουρα υποθέτω και στην εκπομπή. Δεν δε, δε έχει πει πιτσιπόρδα. <laughs> πιτσιπόρδα ναι, στην <laughs> ναι, <laughs> Το στο μούλικα θα κολούσε. <laughs> Σωστά. Τα παιδιά μου βρίζω συνήθω. Δεν, δεν ξέρω αν είναι σωστό να βρει τον αλονών τα παιδιά. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι σαν την πατρίδα. Κάνει να βρει τα δικά σου. μπορεί να βρει τον αλωνών. Okay. νομίζω δηλαδή. Δεν ξέρω. Μπορεί να βρει. Θα και το λευκό πύργο το κάτι, κάτι, τέτοιο, ναι. Κάτι δεν τέτοιο. είναι λευκό και τέτοια, όχι. Ναι. Ε, αυτό που γίνεται λοιπόν με τα, με τα κρούσματα και τα, και τα, PCR είναι ότι παρακολουθούμε μια συζήτηση η οποία γίνεται και ξαναγίνεται και η κυβέρνηση Την ώρα που γίνεται αυτή η κουβέντα Που λες παιδιά σαν πολλά δεν είναι Σου λέει ναι Αλλά είδες τι ωραίο που είναι που τα βρήκαμε δεν Παραδέχεσαι τώρα Παραδέχεσαι που τα βρήκαμε Και το γράψε ο Ανδρουλιδάκης Νομίζω αυτό Που λέει mm -hmm. Να επαναφέρουμε στη συζήτηση μερικά αυτονόητα Μια αφετηρία κοινή συνεννόηση. Α ναι μεγάλη προσπάθεια <laughs> <Πολύ ω>. <laughs> 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 Και λέει και λέει Τα σχολεία είναι Για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα Ναι. Τα κέντρα τα, ε, Για τα τεστ Είναι για να κάνουμε Επιδημιολογική επιτήρηση mm -hmm. Οπότε Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τα σχολεία Για επιδημιολογική επιτήρηση Και να πεις λοιπόν Κοίταξα στα σχολεία ευτυχώς που το έκανα ευτυχώς που Τα έχω όλα μαζί Αλλά τα κοίταξα εκεί πέρα Και έχουν, έχουν αρρωστήσει όντως γιατί η δουλειά του σχολείου δεν είναι να αποτελεί βαρόμετρο για το πώς πάει ο κορονοϊός. Η δουλειά του σχολείου είναι να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο και να παρακολουθούν μαθήματα από κοντά με φυσική παρουσία χωρίς να κινδυνεύουν αυτά οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοί τους, οι γονείς τους και Αυτή είναι η λογική οργάνωση και η σειρά των πραγμάτων. Η σειρά των πραγμάτων που λέει κοίτα ρε, πώς τα βρήκα ρε, τα, τα Αυτό άτοιμα, δεν μπορούσε ρε. να ισχύει για όλα τα, για όλα τα κρούσματα που βρίσκουμε. Να χαίρεται που τα βρίσκει. Ναι. Να λέει ωραία κάτι τεστάρες που κάνα. Ναι. Θα μπορούσε, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι θέλει πιο πολύ να, να τον επενέσουμε για το ότι τα κατάφερε να τα εντοπίσει τα κρούσματα παρά να συζητήσουμε τι γίνεται όταν έχεις τόσα κρούσματα mm -hmm. γιατί έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα νομίζω προσε, προσεκτικά, μετρημένα την έχουμε κάνει για την για την όμικρον έχουμε Α, κατακόρυφη το, άκρηση το, των, το. Των, των κρούσματων προφανώς αν είχαμε την επικίνδυνότητα της προηγούμενης μετάλλαξης θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ αυτή τη στιγμή κλαίμε αλλά όχι με τον αριθμό των θυμάτων που θα είχαμε αναλογικά αν ήμασταν στην μετάλλαξη δέλτα οπότε είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν είναι μικρή η πίεση η διεθνής εικόνα δείχνει ότι δεν είμαστε εξασφαλισμένοι ότι η πίεση θα είναι μικρή αλλά μπορεί καθώς εξαπλώνεται η όμικρον να έχουμε αυτή, την, αυτή τη βελτίωση στην, στην, ολική εικόνα. Τώρα πώς ακριβώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση και τι θα μας, και τι θα μας ξημερώσει δεν είναι πολύ, πολύ σαφές. Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ καμία στήριξη στο δημόσιο και αντιθέτως θα μας τα με χρυσά κουτάλια ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό είναι κάτι απίθανο το πώς το έχουν κάνει. Δηλαδή μόνο το τεράστιο όφελος που έχει ο ιδιωτικός τομέας βλέπεις πω παρόλα αυτά υπάρχουν συνεχώς μέρημνες μην τυχόν και επιβαρυνθούν και πώς μπορούμε να τους ενισχύσουμε μέσα στην κατάσταση αυτή του διαρκούς πλουτισμού τους. Και λοιπόν, μπορούμε ε, okay. ε, ε, στο... να του ενισχύσουμε με το αζημίωτο συγκεκριμένα. Δηλαδή, το χαρακτηριστικό, θα πούμε και για τι ιδιωτικέ κλινικέ, επίση μια είδη που θυμίζει λίγο μήνε τη μαρμότα, ε, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αιτζίαν. Δηλαδή, η Αιτζίαν στο... είναι πρακτικά ένα μονοπόλιο. Σωστά. Mm. Αυτό δεν κάνει ένα ζήτημα και να πει, οκ, okay, εντάξει, άμα δεν βγαίνει, θα βρεθεί κάποιο ελεύθερη αγορά είναι και θα καλύψει αυτό το κενό αν η αγορά θέλει τρία δρομολόγια ε, Αθήνα-Ηράκλειο και εσύ μπορεί να κάνει τα δύο, θα βρεθεί κάποιο να καλύψει το κενό του ενό. Αν εσύ δεν τα πηγαίνει καλά λόγω τη πανδημία, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά όχι. Εκεί είναι ο εθνικό αερομεταφορέα. Δεν είναι μονοπόλιο, είναι ο εθνικό αερομεταφορέα. Λε, τι κερδίζω από αυτό. Εθνικό. Έθνο. εγώ. Κι εγώ. Να, εγώ με τι σημαίε μου και τι φανέλε μου και τα το έθνο Δεν με मί, μην, μην, μην έχουν απελάσει. Δεν <μην>, με έχουν εξορίσει ακόμα. Δεν με έχουν στείλει στον Άιστρατη. Και σου λέει, Όχι. Θα του ενισχύσουμε και θα πάρουμε και τίποτα πίσω. Πώ γιατί. Πώ το συμφωνήσαμε αυτό, ρε παιδιά, γιατί έτσι. Γιατί, δηλαδή, εγώ αν πάρω δάνειο από την τράπεζα, πρέπει να το εξοφλήσω. Οι άλλοι δεν είναι δάνειο, ιδανικά και αγύριστα, είναι επιδότηση. Οι επιχειρήσει που παίρνουν, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που είναι μεν ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν είναι δικό μα ιδιωτικό τομέα, είναι γενικά πλέμπα. Γιατί δεν είναι όλο ο ιδιωτικό τομέα. Είναι η μεγάλη του ιδιωτικού τομέα το ζήτημα. Αυτοί γιατί παίρνουν επιστρεπτέ. Για να βγαίνει ε, με τα βαλιών και κλάδων ο Άδωνη και να λέει: Θυμά, έχω, έχουν, δώσει έξι επιστρεπτέ και να λέει: Μειώνω στο 60% την επιστρεπτέα 2. Από αυτά που πρέπει να μου επιστρέψετε, γιατί θα τα παίρνει ποτέ. Έχει γελάει ο Ζάβαλο και εγώ από το μαγαζί. Θα φτάσει μέχρι εδώ πέρα το γιο. -γιο θα ακουστεί. <laughs> γίνεται. <laughs> που τα ξέρει καλύτερα. Ε, είναι τέτοια πράγματα. Προφανώ το ζήτημα που έχει παίξει και αρκετά και μέσα στι γιορτέ είναι ξανά η, ο συνδυασμό κλινικαρχών και διαγνωστικών κέντρων. Το πώ δηλαδή εποφελούνται, κερδοσκοπούν. Όχι, δηλαδή δεν είναι ότι σου κλέβουν τα λεφτά. Είναι ότι είναι ένα κομμάτι, είναι αρρύθμιστο. Ναι, και είναι ότι αυτή είναι μια απίθανη μπίζνα η οποία έχει πέσει στα χέρια τους διότι δεν την ανέλαβε το κράτος. Mm -hmm. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν την ανέλαβε το κράτος σημαίνει τρομερή επιβάρυνση για τους ανθρώπους που χρειάζεται μέσα σε όλα τα βάσανά τους τα οικονομικά να έχουν και αυτό και ταυτοχρόνως ότι οι άλλοι θα πλουτίσουν ακόμη περισσότερο ακριβώς από την αγωνία του Κοσμάκη να μην πεθάνει από το κορονοϊό. Λοιπόν, να δούμε τώρα τα κριτήρια και εισαγωγής. Πριν, και έχουμε και δύο σήμερα, και το ένα ήταν και χθε και δεν το είπαμε, έχουμε μονίμως ειδήσει για ανθρώπου που τα, κατάφεραν καλύτερα από την κυβέρνηση στην τιμή των τεστ. Αν ναι, έχουμε κι άλλο σήμερα. Ναι, έχουμε ένα σύλλογο γονέων και κυδεμόνων στον Εύωσμο, και το Δήμο Νέα Πολύ Σικαίων. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Τώρα, ας Κάτσε πούμε μόνοι, ότι, Α πούμε ότι είναι μικρότερα βάρη. Ναι, γιατί πα εκεί πέρα. ας να να, ένα, πεις σε να Αφού έχουμε πει να πούμε του κλινικάρχε τώρα. Από εκεί που δεν, θα, δεν θέλαμε επικαιρότητα, μάλλον ποιο θα πρωτοβούμε. Δεν λε καλά, ναι. καλά, που το μαζέψαμε και συμπεριφερόμαστε όρημα και ενήλικα, λε και είμαστε. Και, και δημοσιογραφικά. No, και, και, δημοσιογραφικά πάνω απ' όλα. Να, ναι. Σαν μεγάλοι άνθρωποι την κάνουμε τελικά την εκπομπή. Κριτήρια <laughs> εισαγωγή. Λοιπόν, είναι 300 κλίνε μεθ. Είναι άνθρωποι που περισσεύουν. Δεν χωράνε για να του στείλουμε στου ιδιώτε. Εντάξει, λέει να του στείλουμε, αλλά κριτήρια εισαγωγή. Μπορούν να διακομιστούν νοσηλευόμενοι ασθενεί ή ασθενεί του ΤΕΠ, οι οποίοι χρήζουν νοσηλεία χωρί την παρουσία σημείων ή συμπτωμάτων πολύ σοβαρή νόσου που μπορεί να οδηγήσουν άμεσα σε ανάγκη για μηχανική υποστήριξη αναπνοή. Να μην είναι άσχημα. Δηλαδή θα είναι ασθενεί που δεν είναι όμω σε κακή κατάσταση. Ναι, είναι, το, το βάζει, να τρέξει λίγο, το δοκιμάζει. Εξαιρούνται επίση ασθενεί που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση από άλλη ειδικότητα. Όπω χειρουργικοί ασθενεί, ασθενεί με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, έγκυοι ασθενεί σε τεχνητό νεφρό κλπ. Οπότε σου λέει, θα του πάρω, εντάξει, αλλά να δούμε λίγο ποιου. Mm -hmm. Του θέλω ψηλού αθλητικού, μειώδει, ναι, οπότε εσύ, COVID. Όχι. Ναι. Εσύ, χειρουργ... βαρύ χειρουργείο. Όχι. Ναι. Ναι, αυτό δεν είναι γενικά συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή δεν είναι, ένα ε, είναι και... να μην υδρώσει ρε, παιδί μου. Ναι, λες, και εντάξει, είναι... εντάξει. Να είναι, ένα να μην, μην, μην κουραστούν. Και το μεταξύ, μπαίνει, μπαίνει αυτό ω υποσημείωση. Καλά, μπαίνει σήμερα ω υποσημείωση σε δηλώσει στελεχών που λένε μονίμω ότι έχουμε ε, συνεργασία του ιδιωτικού τομέα. Με και επίταξη το έχουν βαφτίσει αυτό το πράγμα. Αποζημιώνονται γι' αυτό. Τα νοσήλια με τον πολλαπλασιαστή το 2 που το είχαμε μάθει από την πρώτη καραντίνα. Αποζημιώνονται για αυτέ τι κλίνε μεθ. Ε, κλ, για αυτέ τι κλίνε, δεν είναι κλίνες μεθ. Σε ήταν μεθ, δηλαδή. Εδώ λέει να μην πάει σε μεθ. Αυτή είναι τώρα οδηγία για νοσηλεία ασθενών COVID. Δηλαδή, συζητάμε για ασθενεί COVID οι οποίοι δεν θα κινδυνεύουν να χειροτερέψουν. Δηλαδή, συζητάμε τι θα είναι τι πριν την, την έξοδό του από το νοσοκομείο, όταν έχουν γίνει καλά. Κάτι τέτοιο. Αυτό, αυτό ναι, δεν δε ναι. σημαίνει πρακτικά, γιατί όταν έχει κάποιον που έχει COVID και είναι στο νοσοκομείο χρήζει νοσηλείας, για να χρήζει νοσηλεία ο άλλο, αλλά να μην υπάρχει κίνδυνο επιδείνωση και μηχανική υποστήριξη, αναπνοή και, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μάλλον είναι ένα ασθενή ο οποίο είναι στη φάση τη ανάκαμψη, τη ανάρρωση. Καλά δεν το σκέφτομαι συνάδελφε Θάνο Καμίλα. Ναι, βεβαίω. Έτσι νομίζω κι εγώ. Ή ξέρω εγώ να, είναι τα, κρι... να έχει τα κριτήρια που θα έχει ελάχιστε πιθανότητε να πάει σε μέ. Δεν ξέρω πώ αποκλείεται η πιθανότητα μια επιπλοκή. Τυπα ξύλο αλλά συμβαίνει, παιδιά. Εντάξει τώρα, ρε, Θάνο Είναι και ο άλλο, ξέρω εγώ, είναι 48 χρόνια. Αν, 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 πάθει, ρε, αν πάθει κάτι, τι ξέρω εγώ, στο δημοσίο. Επειδή θα τον παίρναμε αυτόν, αλλά χειροτέρευσε. Σιγά-σιγά. Αυτό που μα στείλατε. Μαζί και λίγο ελαττωματικό και το στέλνουμε πίσω. Ναι, λέει. Θέλουνε, θα πάρουν ασθενεί, αλλά να είναι καλά. Αν μπορούν γυναικά να είναι καλά. Να μην θέλουν δηλαδή πολύ μανούρα. Δεν έχει πρόβλημα ο ιδιωτικό τομέα να πάρει ασθενεί COVID. Θα με να μην δουλέψει. Φαντάζομαι μια χαρά δουλεύουν οι άνθρωποι. Απλώ εδώ πέρα, αυτό που συζητάμε είναι ότι δεν. Όταν λέμε ότι επιβάλλουν τους όρους τους Πόσο καλύτερα μπορεί να το, να το Ρυθμίσεις αυτό δηλαδή Ότι για να τους δώσουμε ασθενείς COVID Πρέπει να μην χρειάζονται Να, να μην υπάρχει κίνδυνος να χειροτερέψουν Αυτό σημαίνει τώρα Σε μια mm. φάση που είναι κάπως Για ακόμα μια φορά ε, Αχαρτογράφητη Και γενικά έχουμε και ένα φουλαρισμένο εσύ Δηλαδή έχουμε μια λίστα Που εδώ και πλέον απλώ δεν αναφερόμαστε καν στου ασθενεί εκτό. Δηλαδή δεν είναι, πρέπει να έχουν πέσει κάτω από του 100 λίστα των ασθενών που περιμένουν μεθ. Που πει, να πει ο άλλο ότι είναι λίγε μέρε αναμονή. Λίγε μέρε αναμονή. Ε, καλά, εντάξει. Ναι, δηλαδή, Στο δικό άνθρωπο, δηλαδή, 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 σαν να πιέζεται λίγο το δημόσιο σύστημα υγεία ώστε, να λέει, ώστε να βάζει ο ιδιωτικό τομέα του όρου του. Είναι σαν την κατάσταση με του ε, ιδιώτε γιατρού του δίνανε τώρα τρία χιλιάρικα και να λειτουργήσει και το ιατρείο σου και τέτοια για να πάνε να βοηθήσουν στο, στο δημόσιο. Δηλαδή, δυο μισθού του εντατικολόγου στο δημόσιο τομέα. Που το βλέπει και λες, είναι λίγο άδικο. Έτσι είναι η ζωή, άδικη θα μου πει. Ε... Έτσι είναι η κοινωνία. Είναι και οι γιατροί τώρα. Αυτά. Λοιπόν. Εμ... ναι, ε, το λέμε επειδή λέει ο Γκράβι τον καλά γελάτε, έτσι ακριβώ θα γίνει. Χειροτρέψα το στήλο πίσω. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό. Δηλαδή είναι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αν, αν, δεν υπάρχει υποδομή, δηλαδή αν η κλινική δεν έχει εντατική θεραπεία, τι θα τον κάνουν. Θα τον στείλουν πίσω και θα είναι στη λίστα και να περιμένει. Αν περίμενε δύο-τρει μέρε για να νοσηλευτεί σε κάποιο δημόσιο. Βγήκε πάλι φωτογραφία και πόσοι ασθενεί είναι π.χ. στο κρατικό νοικία. Το έγραφε ο στη ΣΤΕΠ και λοιπά και δεν βρίσκουν κρεβάτι. Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή πα εκεί πέρα, πα σε μια τέτοια εικόνα και είναι ο κλινικά και διαλέγει τύπου. Αυτό, ναι, 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 Α, 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 α δεν μου κάνει. Είναι εξιντάρι, ξέρω εγώ, θα, θα χειροτερεύσει. Πραγματικά είναι λε, οι κάνουν οντισιόν οι άλλοι. Λε και του Πέρνουμε... παίρνουμε σε ομάδα, είναι... σε ποδοσφαιρική ομάδα, Του δοκιμάσουμε. Το <συ�ίσ continuous> καλό δεξιπόδι. <το> <συλίη> 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 καλό δεξιπόδι. Λοιπόν, εύοσμο. Εύωσμος και Σικές Εδώ, Δυτική Θεσσαλονίκη δίνει α, το παράδειγμα είναι, Στη σωστή είναι. τη διαπραγμάτευση Για πες μας ε, Θάνο θα, θα είναι λίγο πιο καπάτσι Στο Συλλόγο Νέο Θα κάναν καλύτερα παζάρια από τον Υπουργό ε, α, είναι το 20ο Δημοτικό Σχολείο του Ευώσμου Θεσσαλονίκης, που είναι, Θεσσαλονίκη. Πού, Θεσσαλονίκη, πού είναι αυτό. Εξασφάλισε την τιμή των 28 ευρώ για το κάθε τεστ και εξασφάλισε την τιμή 4 ευρώ για το Rapid πρόσβαση θα έχουν οι μαθητέ, οι γονεί και η εκπαιδευτική του σχολείου. Αυτό είναι λίγο κρίσιμο. Γιατί κατάλαβα ότι στο Χαλάνδρι αυτό που συζητούσαμε ήταν για υπαλλήλου του Δήμου, όχι για δημότε. Έτσι δεν, δεν είναι ναι, ναι, ναι. Εδώ λέει ότι θα έχουν Αθήνη. πρόσβαση οι μαθητέ, οι γονεί και η εκπαιδευτική του σχολείου. Ναι, Αθήνα, οι μισέ δουλειέ κάνετε, κοίτα εμείς. <laughs> και τι θε τώρα να το πάμε έτσι. Μια φορά δηλαδή που είμαστε ενωμένοι ενάντια στην κυβέρνηση, θέλει να γίνει πάλι η Αθηνέζη, η Χαμουτζή. ναι. Πρωτεβουσιάνη, δεν ξέρουμε. <laughs> Αυτή τη δύσκολη περίοδο που η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, ο σύλλογό μα με αποφασιστικότητα και εύστοχε πρωτοβουλίε θωρακίζει όλα τα μέλη του προσφέροντα επιλογέ εξοικονόμηση χρημάτων και ευελιξία για την αντιμετώπιση ενό προβλήματο που ελπίζουμε να εκλείψει σύντομα. Τα λένε αυτά οι άνθρωποι τώρα και έχουν βρει φτηνότερα τέστα από το κράτο. Που εδώ που τα λέμε, με του αριθμού που παραγγέλει το κράτο, δηλαδή τον όγκο τη παραγωγή, τα νούμερα επειδή είναι κάπω λίγο χοντρικότερη. Έτσι δεν είναι. Λέει ο άλλο θέλω πέντε. Λέει και ο άλλο θέλω πέντε εκατομμύρια. Και καταφέρνει εσύ με τα πέντε που θέλει για το σύλλογο γονέων και κυδεμόνων εκεί πέρα να βρει καλύτερη τιμή. Αυτό δεν ξέρω, Θυμάμαι παλιά. Σκάνδαλο το λέγαμε. Σκάνδαλο Γιατί το λέγαμε. Μια τέτοια τιμή σημαίνει ρεμούλα. Έτσι δεν είναι ρεθάνο. Μήπω εγώ τώρα εκτίθεμαι νομικά και μπορεί να μου πούνε πώ τόλμησε όποιο έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Γιατί η λογική τι λέει. Ότι όταν έχει βρει μια τόσο υψηλή τιμή, ενώ και η κουτσή Μαρία. Συγγνώμη για τον Εύωσμο, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ μικρότερη κλίμακα παραγγελία. Μαρία, συγγνώμη, η κουτσή Μαρία είναι κάπω. Και, και, από τι Μαρίε. <συγνώμη> και, 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 από, και, και από του κουτσού. Ναι. <συγνώμη> Γενικά, συγγνώμη. <συγνώμη> αλλά θέλω να πω ότι όταν μπορεί να βρει χαμηλότερη τιμή με τόσο μεγάλη ευκολία, με τόσο μικρότερη κλίμακα παραγγελίε, αυτό σημαίνει ότι από αυτή τη μεγάλη τιμή ή δεν έκανε καθόλου καθόλου καλά τη δουλειά σου και την έκανε πολύ βιαστικά και είπε ποιο έχει αυτό. Δεν βαριέσαι τώρα. Σιγά από την τσέπη μου θα βγουνε 47-47. Να λέτε πάλι καλά που δεν το άφησα και 60. Ή αυτό συμβαίνει ή διαφορετικά κάτι τρέχει. Έτσι δεν είναι. Γιατί αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι έχουμε την, το κράτο να έχει ισορροπήσει σε μία, σε μία τιμή για τα, για τα τεστ, η οποία είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή που εξασφαλίζουν πολύ μικροί ε, φορεί. Σημαίνει ότι γίνεται κερδοσκοπία από όσου. ενώ έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι πολύ φτηνή η παραγωγή των, των PCR. Δηλαδή υποθέτω ότι έχει περάσει και ο καιρό να έχει σου λέγανε ότι λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε λίγα τεστ και τέτοια ε, και γι' αυτό δεν κάνουμε τεστ. Τώρα. Υποθέτω ότι είναι λίγο πιο εύκολο και από ό,τι φαίνεται είναι πιο εύκολο και περισσότερα rapid έχουμε. Έχουμε και τα self-test. Γενικά, ε, το να κάνει το τεστ είναι το τέτοιο. Το, το αν μπορούν να ελεγχθούν τα, το πόσο γρήγορα ελέγχονται τα δείγματα είναι ένα ζητηματάκι βέβαια. Δεν ξέρω εκεί πώ είμαστε. Κάπω είναι. Δεν θυμάμαι τώρα και το αντιδραστήρα είναι τι είναι, Που του είχε μείνει τώρα στο, στο, δημόσιο που είχε κλείσει. Τέλο πάντων. Ε, υπάρχει αυτό, άλλο σου λέει, ωραία, έχω πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Με 60 ευρώ θα τα πάρουνε. Ναι. Και ο κόσμο πρέπει να τα πάρει. Ήταν και ο συνδυασμό που τα ήθελε για τη δουλειά του. Είναι και ο συνδυασμό που είναι πάρα πολύ σίγουρα. Τα πιο σίγουρα από τα Rapid και τα self-test. Και παράλληλα βγαίνουν διάφορα και σου λένε, Όχι στι τρει. Το self-test δείχνει στι τρει μέρε συμπτωμάτων. Οπότε μπορεί να είσαι στη δεύτερη μέρα και να σε βγάλει αρνητικό. Και το Rapid δεν είναι βέβαιο. Είναι και λίγο πάνω κάτω τα ίδια που θα έχω στην Παπατονέτα. Και σου λέω: Όχι, θα, θα να κάνω ένα μοριακό να, να το κεφάλι μου. Θα τα σκάσω στο μοριακό γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά. Και αυτό είναι ελεύθερη αγορά. Αυτό δεν θέλουμε, αυτό δεν θέλουμε. Ε, Καπιταλισμό που θα λέγει Καπιταλισμό. Αφού μπορεί να βγάλει χρήμα. Συγγνώμη, παιδιά, έχουν γίνει και χειρότερα. Ήταν μια εκείνη ιστορία, πώ λέγονταν, Σκρέλι, κάπω έτσι. Ένα παγόρα σε ένα φάρμακο που έχει έξι ασθενεί. Και πήγε την τη τιμή τη από τα 10 δολάρια στα 2.000. Παραπάνω το πήγε. Σε μια μέρα. Αφού μόνο όσοι είναι αυτοί οι έχουν ανάγκη αυτό το φάρμακο. Θα τα σκάσουν. Θα βρουν ένα τρόπο, θα πάρουν δάνειο για να τα σκάσουν. Τι θέλετε τώρα, Ιθικού φραγμού και πάει ο κομμουνιστή ο Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί να φάμε γι' αυτό. Αυτό θα αξίζει. Θα την βάλουμε δίπλα στην λίστα. Θα την κορνιζάρω. Με τον πιτσιπόρδα μαζί. Με διάφορα. διάφορα Θα βάλουμε μια λίστα εκεί πέρα. Θα κορνιζάρουμε. Και πάει ο κομμουνιστής Άδωνης Γεωργιάδης Και λέει Ότι θα το πάω στα 47 Και θα σου πει ότι δεν είναι τώρα Ότι ορίζω την τιμή στα 47 Δηλαδή 27 το βρήκε ο συλλόγος γονέων Και 47 το έχει Είναι το πλαφόν Αλλά και πάλι Ο κόσμος αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα αγορά. Είναι σαν, το, σαν να κάνει πραγματικά shopping Που θα βρω τη φτηνότερη τιμή Μιλάει μεταξύ του και λέει Στο κέντρο υγείας Χαλανδρίου ας πούμε Κάνουν rapid με 5 ευρώ Τρει με πέντε την Παρασκευή πήγαινε στη τότε να κάνει rapid στο χαλάνδρυ. Αν είσαι μακριά από το χαλάνδρυ, τα λεφτά. Και το ίδιο γίνεται με τα μοριακά. Μπορεί κάπου να τα βρει 20 ευρώ, μπορεί κάπου να τα. να σκάνε 60 Εντάξει. Αυτό που, που αυτό που καταλαβαίνουμε ότι η ρύθμιση εδώ πέρα θα, θα εξυπηρετούσε τον περιορισμό τη εσκροκέρδη. Mm -hmm. Και όταν σε τόσο μικρή κλίμακα μπορούμε να έχουμε παραγγελίε σε πολύ καλύτερη τιμή από την τιμή που έχει οριστεί πλαφών. πλαφόν, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι, ότι δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει σταματήσει η εσχροκέρδη. Πώς να, πώς να το πούμε δηλαδή. Ότι οι άλλοι κονομάνε από, την, από τους ανθρώπους που αγωνιούν για να δουν αν είναι άρρωστοι ή όχι. Γενικά τώρα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, δεν είναι, δεν είναι η καταλληλη στιγμη δεν ειναι η εποχη για να βρίζεις γιατρούς. Αλλά γενικά δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα. Όλη η φάση των ιδιωτικών κλινικών είναι ένας κόσμος που κονομάει από την αγωνία. Δεν είναι. Τώρα ξέρω, είναι ακατάλληλη η εποχή για τέτοιες, για τέτοιες συζητήσεις, αλλά αυτό δεν αφορά όλους τους γιατρούς. Προφανώς υπάρχουν αγωνιζόμενοι γιατροί, οι οποίοι φιλότιμα υδρώνουν την φανέλα του δημόσιου νοσοκομείου χωρίς φακελάκι. Και υπάρχει και μια μεγάλη μάζα ανθρώπων οι οποίοι κερδοσκοπούν εντελώ χιδέα μια ζωή και θα το κάνουν και τώρα. Όπω το μόνος, κάνουν. Και όχι μόνο σε αυτό. Δηλαδή... Απλώ είναι λίγο πιο χιδέο από όλο τον υπόλοιπο καπιταλισμό, γιατί εδώ πατά πάνω στον πόνο και τον θάνατο. Εκβιάζει με βάση τον πόνο και τον θάνατο. Ε, Οπότε, ε, όπω και να το κάνουμε, είναι λίγο χειρότερο από όλα τα υπόλοιπα. Ε, και, και όχι μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, είναι μια σειρά από πράγματα. Ο, όλο, ένα μεγάλο μέρο του του ιδιωτικού τομέα που ασχολείται με τον με το χώρο της υγείας και γιατί το, δεν λέω ιδιωτική υγεία γιατί είναι λίγο διαφορετικό ε, είναι πιο ευρύ ο τομέας αυτός και ε, κερδοσκοπεί πάνω στις ελλείψεις του δημοσίου τομέα ο Πολάκης τα λέει πολύ καλά αυτά και εδώ ακολουθεί θετικό σχόλιο για τον συγκαπνιστή Παύλο Πολάκη που, που για το πώς κόπηκα είχε ξεκινήσει η διαδικασία να κόβονται τέτοια πράγματα αυτή η ρεμούλα στους καθαρισμούς, στα νοσοκομεία, σε, αυτό, σε, όλο αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με το «Δεν χρειαζόμαστε αξιονικούς τομογράφους», το είχε πει ο Μητσοτάκης. Ναι. Θα τους παίρνουμε, λέει, από έναν ιδιώτη που θα έχει αξιονικούς τομογράφους και θα κάνει το δημόσιο τη δουλειά, θα παρέχει την υπηρεσία. Και ο ιδιώτης τι θα μας το δανείσει, για την ψυχή της μάνας θα το κάνει. Άρα δεν θα είναι μεγαλύτερο το κόστος και σε βάθος χρόνου, μικρού χρόνου, από το να έχει έναν αξιωνικό τομογράφο. Το αυτό, λέ... συμβαίνει. αυτό συμβαίνει. Ναι, αυτό είναι μόνιμο. Αυτό και συμβαίνει στο... με του αξιωνικού τομογράφου. Στου εργολάβου που αναλαμβάνουν το καθαρισμό συμβαίνει κατά κόρον. Και, και στου δήμου και στα σχολεία. Και στο. Ε... Και η αξιωνική τομογράφη πάντω είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα που δείχνει ακριβώ το πώ λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή ότι δημιουργείται μια έλλειψη η οποία με τη σειρά τη. Αφήνει το περιθώριο να πλουτίζουν, να πλουτίζουν mm -hmm. κάποιοι στον ιδιωτικό τομέα. Και επειδή δεν είναι και τόσο μακριά, τι είναι τώρα, ένα πορτοφόλι δρόμο είναι. Δεν είναι ότι δεν συνεννοούνται κιόλα, δεν είναι ότι είναι τυχαίε αυτέ οι ελλείψει. Σε γενικέ γραμμέ, οι ελλείψει, όπω και η διαφθορά στο δημόσιο, πάνε χέρι-χέρι με, με τη ρεμούλα. Που αντίστοιχα υποστηρίζεται στο, στο ιδιωτικό. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά στο, στο δημόσιο και κερδίζει το ιδιωτικό. Ε. Αυτό γίνεται. Αν μπορούσα εγώ να πάω στην πολεοδομία και να βγάλω ένα χαρτί, δεν θα λάδωνα. Λαδώνει ο κόσμο επειδή δεν λειτουργεί το σύστημα. Mm -hmm. Και το σύστημα δεν λειτουργεί ούτω ώστε ο κόσμο να λαδώνει. Έχουμε πολύ διεφθαρμένε υπηρεσίε, ακριβώ προκειμένου να αναγκάζεται κανεί να καταφέγγει στον, στον ιδιωτικό τομέα με τρόπους που δεν είναι νόμιμοι. Και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ελλείψεις οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να έρχεται ο ιδιωτικό τομέα και να τα αρπάζει. Τώρα αυτό γίνεται τυχαία, προφανώ όχι δεν γίνεται τυχαία. Ε, το ίδιο είναι και με τι διάφορε υπηρεσίε καθαρισμού. Για να συνεχίσω και εγώ τη δική μου αναλογία. Δηλαδή, απολύει συμβασιούχου στου τίμου και μετά προσλαμβάνει ιδιώτη για να σου κάνει τη δουλειά. Με εργαζόμενου μένουν που θα δουλέψουν, ε αλλά θα καλύπτονται και από, τα, ε, και από, τη σταθερότητα του δημοσίου. Δεν ξέρει τι συνθήκε με τι οποίε θα δουλεύουν και διάφορα άλλα. Οπότε βγαίνουν όλοι χαμένοι εκτό από τον ιδιότητα που πλουτίζει. Και, σου, και, μετά παίζει και προπαγάνδα, τεμπέλιδε, συμβασιού κλπ. Το χαρα, ο αγαπημένο μα δήμαρχο, ο Κώστα Μποκογιάννη, θα πάρα πολύ ωραία αυτό όταν προσέλαβε συνεργείο ιδιότητα για να βάλει τα περσινά λαμπάκια στην Αθήνα. Θυμόμαστε αυτό. Είναι το κάθε, το κάθε χρόνο γκρινιάζεται για τα για το χριστουγεννιάτικο φωτισμό. Ναι, γκρινιάζαμε γιατί έχει υπηρεσία που δεν έκανε τίποτα εκείνη την ώρα και δεν είχε δουλειά και, την... και ανατέθηκε σαν ιδιότητα δουλειά. Θα μπορούσε να το κάνει υπηρεσία. Και το είχε παραδεχθεί αυτό, Αλλά σου είχε πει ότι να κάνει τα υπόλοιπα τη καθήκοντα. Δηλαδή, με το φωτισμό ασχολούνται. Θα μπορούσε να περιμένει το υπόλοιπο. Ε, ή, λοιπόν, επειδή το γράφετε και στο chat και για να το πω σωστά, ήταν Μάρτιν Σκρέλι, αύξησε 5.000. Τη 100 eh, την τιμή του Νταραπρίμ, ενό φαρμάκου για την αντιμετώπιση του AIDS. Δεν ήταν λίγοι ασθενεί. Είχα την εντύπωση πάρα πολύ ότι ήταν για λίγου συγκεκριμένου. Το θυμόμουν για το AIDS, αλλά νόμιζα ότι είναι άλλη περίπτωση αυτή. Όχι, είναι για το AIDS. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό κακό. Μπήκε φυλακή, αλλά δεν την έχω δει αυτή την ιστορία. Είδα τώρα ότι έχει μπει φυλακή και αυτό μπορεί να είναι η πιο ευχαριστήτη που έχω διαβάσει σήμερα. Να, ορίστε. Κάπω έτσι. Δύσεις, και, κάπως έτσι από, από πέφτει και κάπου. Όχι δεύτερη, γιατί η πιο ευχαριστήτη είναι για τους ε, το επιτέλους επιτέλου σταμάτησε το εντελώ. Ε, ε, ομοφοβικό και ρατσιστικό και ό,τι όποιος, πιο σκληρή λέξη κριτήριο για τους ε, για την αιμοδοσία. Λοιπόν πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και το συζητάμε μετά. Λοιπόν, επιστρέψαμε ακούτε το ThePressProject.gr Την φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνε πουλί, θα μα όπω κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Κωνσταντίνε. Να σχολιάσουμε λίγο την είδηση που ανέφερε αμέσω πριν το. Τα κρατιέμαι με την επιλογή. Τα, τα πετάμε έτσι το ένα μετά το άλλο. Είδε αισθάνομαι. Η... Εγώ σε εμπνέω τελικά. Η ευκαιρότητα τρέχει, Κωνσταντίνε. <χει> Υπάρχει χειρότερο κλεισέα από αυτό ότι η επικαιρότητα τρέχει. Δεν τρέχει η επικαιρότητα. Είναι σαν χάμστερ είναι. Δηλαδή λίγο ναι, ναι, τρέχει, ναι. αλλά δεν πάει. Ναι, ναι. Αυτό, είναι το... αυτό, είναι το, κακό. Ε... Να πάει στις εκλογές ας πούμε. Πω πω, δεν μπορώ και τι εκλογές. <laughs> και αυτό, δηλαδή, καλομελέτα, καλομελέτα. Όλος ο υπόλοιπο δημοσιογραφικός κόσμος είναι σε ανεβρασμό και περιμένει και πω και τι θα γίνει και... Τι είπε ο Τάδε στον Τάδε, που εγώ εκεί υποφέρω. Τα διαβατήρια στα δόντια θα περιμένουμε τι επόμενε, ναι. Εντάξει παιδιά Εντάξει Θα δούμε, θα δούμε. Ψυχραιμία Θα την πει την είδηση με την, με την αιμοδοσία Μισώ μίλα λίγο να την βρω Α. Υπήρχε μία παράγραφος εκεί στις, ε, στους λόγους αποκλεισμού από την, ε, από την αιμοδοσία Ανάμεσα στα άλλα ήταν και το να βρισκόσουν στην Αγγλία την επίμαχη περίοδο της νόσου των τρελών αγελάδων Και ναι Ήταν <χει> ο αδερφός μου και ανάμεσα σε άλλα και η σύναψη ομοφυλόφιλης η, η ομοφιλόφιλη επαφή ε, τα, σε οποιαδήποτε στιγμή δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι ποια ήταν η ακριβής διατύπωση αλλά ήταν ότι γενικώ οι ομοφυλόφιλοι δεν, δεν πρέπει να δίνουν αίμα γιατί ξέρετε τώρα είναι όλοι έχουν AIDS η ε, αρρώστια ε, των ε, γκέι το AIDS ναι του 1980. Ναι. Και ε, αυτό τώρα είναι κάπως ε, περίεργο, αλλά τώρα αφαιρέθηκε αυτή, αυτή η πρόβλεψη. Ε, ε, είδα πολύ βιαστικά ότι έχει προξενήσει μια ε, αντίδραση αυτό, ε, θανάτου. Ποιο ναι, είναι υπάρχει το hashtag. Hashtag. Ε, ναι, υπάρχει ε, ένα εμετικό hashtag. ναι. Εντάξει τώρα, δεν... Ε, δεν βγάζει και άκρη κιόλα με την ανθρωπότητα, παιδιά. Προσπαθεί να, προσπαθείς να συνεννοηθεί. Γενικά είναι λίγο αποθητικό. Ο, ο, είναι συνάνθρωπο δεν είναι πολύ, πολύ συνεργάσιμο. Όλοι δηλαδή οι συνάνθρωποι. Ο πλανήτη γενικά. Οι άλλοι άνθρωποι γενικά δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ ευχάριστο να συνεπάρχει. Επειδή ο μοφιλοφιλίο μα τον κολλάει, δεν είναι για αυτό το θέμα. Είναι για το θέμα <κυκ> του έτσι ξεκάθαρα. Δεν είναι κάτι άλλο. Ε, και μάλιστα ήταν προσοχή με θαυμαστικά, το βλέπω το έγγραφο, ποιο δεν πρέπει να δώσει αίμα, όποιο έχει έστω και μία ομοφιλοφιλική σχέση από το 1977. Εγώ. Το... 77. Μπορεί να πήγαινε <κοί> πολλοί κόσμο που είναι ομοφοβικό με αυτό και να μην μπορούσε να δώσει αίμα. Θα πω εγώ. Που να είχε μια ομοφιλοφιλική σχέση. Ε, δεν ξέρω, λένε διάφορα. <κοί> περί λέει, για, για την ομοφοβία, λέει. λένε διάφορα περί καταπίεση μερικέ φορέ. Για επα... πες, σχέση ή επαφή, λέει. Επαφή. Α, επαφή, δεν θέλει σχέση δηλαδή. Και ξεπέτα σε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, εγώ το 77. Ήμουν 4 ετών, εγώ γεννηθεί το 1973, δεν, δεν μπορεί τώρα. Ό,τι και να είχα κάνει δηλαδή πριν, δεν νομίζω να μπορεί να πει κανείς ότι... Εντάξει, ήταν νωρί, δεν με πιάνει το όριο του 77. Αυτό, δηλαδή, για ποιου είναι, για αυτού που ε, άντε το 76, να έχει γεννηθεί, δηλαδή το 56. Ε? Έχει γεννηθεί το 56, να εισαι ένα χρονών να πει ε, Έκανα μια κουτσουκέλα στα 20 μου, mm -hmm. αλλά τώρα πια. Mm -hmm. <laughs> τώρα mm. πια να το. Ε? Δεν okay. έχω ιδέα πώ μπήκε ω όρο το 77. Να την Δηλαδή, μέχρι τώρα λέγαμε ότι αν τα τελευταία 43 χρόνια είχε ομοφυλόφιλη επαφή. Ναι, οπότε δεν δε μπορούσαν να, ναι. Να δώσουν Εντάξει. Θα σχολιάσουμε Ήταν ότι αυτό τόσο... το η Νέα Δημοκρατία. Ήταν τόσο αυτονόητο. Δηλαδή, είναι μια εντελώ άλλη εποχή. Είναι. Δεν ξέρω. Είναι από ποινικοποίηση τη φάση. Τι να πω. Ή των γυναικών που λέγαμε χθε με τη φλιαρία που ήταν ποινικοποιημένο το να μιλάνε πολύ γυναίκε στην Βρετανία του δε, 1500. Δε θα Είναι τέτοιο επίπεδο, εννοείται. Δηλαδή το θανοπλεύρη, δηλαδή, <συσχε> Το έκανε. Θα... Η ιστορία θα γράψει ότι το έκανε ο θανοπλεύρη πάντω. Δεν ξέρω γιατί. Ακολουθεί κριτική σε ΣΥΡΙΖΑ Από μένα. Από μένα ποτέ θανοπλεύρη. Γιατί το περιτριγυρίζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν το έκανε. Εντάξει, μόνο τώρα εγώ το. Εντάξει. Ναι. Θα έπρεπε να το, να το κάνει, αλλά έχουμε άλλα και άλλα τώρα. Α μην εστιάσουμε μην εκεί. Θα ήθελα να, να κρατήσουμε λίγο χρόνο, Θάνο, για να αναφέρω την ανάρτησή μου για την ε, ε, ορολογία διατροφικών συνηθιών στο ζωικό βασίλειο. Τι. Α, ναι. Ε, μπορούμε να το κάνουμε τώρα, ή θε να το κρατήσουμε για το τέλο να, να, να κλείσουμε με αυτό. Να έχει λίγο suspense. Λοιπόν αυτό θα σας πούμε στο κλείσιμο Αλλά σας αφήνουμε λίγο τώρα mm -hmm. Στην επικαιρότητα Και θα επιστρέψουμε Στα ουσιώδη της ζωής Διατροφικές συνήθειες ζώων δηλαδή Όσο προχωράμε Πάντως το είχα δει πριν κάνα χρόνο Πριν κάποιους μήνες είχα δει ότι ισχύει ακόμα αυτή η διάταση Δεν είχα ιδέα δηλαδή το θεωρούσα Όχι το έχει καταργηθεί Το θεωρούσα εντελώς εκτός πλανήτη Με ό,τι ξέρουμε Τώρα υπήρχε μια εποχή με την έξαρση του AIDS που, που στιγματίστηκαν, στοχοποιήθηκαν οι ομοφυλόφιλοι κλπ. Ε, και την ώρα που η επιστήμη πάλευε να βρει και να αντιμετωπίσει και λοιπά όχι, δεν θα πω, προφανώς όχι δικαίως στοχοποιήθηκαν αλλά αυτή η εποχή έχει πέρασει πολλά πολλά χρόνια πλέον έχω την για εντύπωση, να έχει μείνει τέτοιο κατάλοιπο έχω την εντύπωση ότι ο Φάουτσι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε παίξει σκοτεινό ρόλο σε αυτό ότι είχε συνεισφέρει στην, στον στιγματισμό των, της γκέι κοινότητα την περίοδο εκείνη. Αλλά εντάξει τώρα, αυτά είναι πρόσωπα με, με ιστορία. Ή είσαι κοντά στους θεσμού ή δεν είσαι. Εργοδότες καταγγέλλεται πως απειλούν και υποχρεώνουν εργαζόμενους με κορονοϊό σε δουλειά για να μην χάσουν το μεροκάματο. Η πρόεδρος των εμποροϊπαλλήλων Αθήνας έκανε μια σχετική καταγγελία. Εντοπίστηκαν λέει 40 κρούσματα σε ένα εμπορικό κέντρο στην, στην, Αθήνα, δεν τηρούνται μέτρα και έχουμε λέει καταγγελίες για καταστήματα όπου νοσεί το 10 με 15% του προσωπικού. Ε, εντάξει, άμα ήταν σχολεία θα έπρεπε να νοσούν οι μισοί. Ε, είχαμε λέει 40 κρούσματα την Παρασκευή, αλλά 30 ο, σε μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ο αριθμό καθημερινά αυξάνεται. Τα μέτρα προστασία τη υγεία των εργαζομένων είναι εντελώ ελλειπή. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι έκανε πριν από λίγε μέρε το tweet τη ημέρα ο γραμμένο. Το είδε αυτό που. Με λέει... το να μου το φιλήσει τον, <laughs> ναι, τον εργοδότη. ναι, ναι, Εργοδότη, που λέει. Αν ο, αν εργοδότης ζητήσει τις πέντε μέρες να, να επιστρέψει τη δουλειά να μου τον φιλήσεις και ήταν πολύ, πολύ έξυπνο και πολύ πετυχημένο έκανε είχαμε... πάταγο Ναι και είχαμε ε, σε αυτό το κομμάτι είχαμε καταγγελία για τα public στον Άγιο Δημήτριο ε, Μία-δύο Γενάρη που είχε βγει ε, Ότι ήταν η οδηγία Πάρε έναν τεπόν και έλα στη δουλειά Μετά έκλεισε αυτό το κατάστημα Κάτι Τα κρούσματα Εν ε, ε, τω μεταξύ ε, Πέρα από το Δεν εκπλήσω με Θα, θα, το, πάω, θα το πω κοινικά Γιατί κάνω πολλές, πολλά χρόνια Με τον Κωνσταντίνο δεν εκπλήσω από την εργοδοτική αυτερεσία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και του ανύπαρκτου μηχανισμού ελέγχου. Και εντάξει, εδώ έχουμε περιστατικά κάθε φορά με το δώρο Χριστουγέννων που σου λέει πάρτε από την τράπεζα και φέρτε το στο χέρι. Δηλαδή, προφανώ θα υπήρχαν εργοδότε που θα παρανομούσαν και σε αυτό το πράγμα. Ο λόγο ακριβώ που ζητάμε το, όλα, όλα, αυτά τα μέτρα προστασία και το PCR να είναι δωρεάν και τέτοια και δεν ξέρω εγώ τι, είναι ακριβώ για, για όλη αυτή την αυτερεσία. Ε, θα πει ο άλλο: Α, πρέπει να μου φέρει μοριακό και μου φέρει rapid. Συγγνώμη, δούλευε. Αλλά πέρα από όλα αυτά, γενικά δεν έχει σκεφτεί κανεί ότι είναι κακό για την επιχείρηση να είναι ο άλλο και να κολλήσει όλο το προσωπικό. Δηλαδή, στα δικά σου πέσουν κάτω, δεν θα μπορεί να δουλέψει. Αυτό με έκανε εντύπωση αυτή την είδηση. Γενικά ισχύει αυτό. Αλλά έχουμε από την αρχή της πανδημίας τέτοιες καταγγελίες. Mm για εργασιακούς χώρους του οποίους δεν τηρούνται τα μέτρα, ότι δεν τηρήθηκε η τηλεργασία. Ω, oh, καλά. Ε, ότι υπήρξε πίεση των εργαζομένων να εξακολουθήσουν να δουλεύουν από κοντά, να δουλεύουν με φυσική παρουσία. Αναστολές εργασίας που δούλευαν. Οκ, okay. σωστά. Αλλά πάντα υπάρχει ένα κομμάτι σε αυτό που λες ότι αυτό δεν μπορεί να σου γυρίσει. Μπούμε τώρα να ε, σου αρρωστήσουν και μετά να μην έχει εργαζόμενους αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι κάπως δευτερεύον και η αλήθεια είναι ότι πρωτίστως είναι δευτερεύον για τους ίδιους τους εργαζόμενους γιατί το θέμα είναι τώρα μην πεθάνεις πριν από το αν θα δουλεύει ή δεν θα δουλεύει η επιχείρηση θα μπορούσε να σκεφτεί δηλαδή ο εργοδότης και το συμφέρον της επιχείρησής του να πει να μην είναι εδώ και μου κολλήσουν ο ένας τον άλλον και δεν μείνει τίποτα όρθιο. Ναι, αυτό, αφού ο εργοδότης έτσι και την επιχείρηση θα αν θα πεθάνει ο εργαζόμενος. Ναι, αλλά φαίνεται ότι δεν λειτουργεί έτσι. Απλώ σε μου Ας. κάνει εντύπωση ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε, μάσκε, ξέρω εγώ, μάσκε εξωτερικού χώρου και διάφορα τέτοια, δεν αφορούν του χώρου εργασία. Έλεγχοι σε χώρου εργασία, δηλαδή τι, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, τι, αν τηρούν, αν δεν τηρούν τα μέτρα. Τίποτα. Με. Και θυμόμαστε ότι είχαμε. Κρούσματα σε μεγάλε μονάδε παραγωγή, εργοστάσια εκεί πέρα που απλώ πήγαινε ο κόσμο εκεί πέρα και γινόταν σε περιφέρεια κυρίω. Σε τέτοιο επίπεδο. Ναι. Δηλαδή, ορνηθοτροφείο, ξέρω εγώ, στην Καστοριά. Και να είναι γεμάτο κρούσματα. Σε μεγάλο, μεγάλη διασπορά σε τέτοιε περιπτώσει πόλεων τη περιφέρεια. Ναι, οι χώροι εργασία είναι αυτοί που δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Δηλαδή, ίσχυε το ίδιο μοντέλο με το όλο και πιο παροπλισμένο ΣΕΠΕ. Που πρέπει να κάνει καταγγελία κλπ. Δεν είναι ότι στην εστίαση, όσο λίγο και να έγινε, μπορούσε να σου σκάσει στο μαγαζί ο αστυνομικό και να ελέγχει την πληρότητα, το, το οτιδήποτε, το αν έχουν πιστοποιητικά οι πελάτε κλπ. Όλο αυτό που σχολιάζαν στο χώρο τη εργασία δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Με κάποιον τρόπο. Δεν σου λέω να σκάει αστυνομία τώρα να μπει αστυνομία εδώ μέσα. Μπορούσε να είναι με κλιμάκι και του έπαι. Ε... Αυτεπάγγελτα τέλο πάντων με αυτόν τον όρο. Από μόνοι του. Είχαμε περι... Περιστατικά είχαμε μεγάλα στην αρχή. Η τελεπερφόρμαση ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, φώναζαν ξανά οι εργαζόμενοι εκείνε τι μέρε για το πώ είναι παστομένοι εκεί πέρα στα τηλεφωνικά κέντρα. Και μετά από την κατακραυγή, όντω λύθηκε κάπω το θέμα. Και νομίζω συνέχισε να είναι ενημερωμένο. Είναι από τι περιπτώσει που οι φωνέ κάνανε την διαφορά. Ε, έχει έρθει η στιγμή. Ναι, ναι, ελεύθερα. Λοιπόν παιδιά, επειδή δεν ασχολούμαστε όσο θα θέλαμε με τη ζωολογία στο, στο ραδιόφωνο μας, έχω ένα ανθολόγιο ορολογίας διατροφικών συνηθιών στο ζωικό βασίλειο. Είναι αλφαβητικό, όπως θα σας το διαβάσω. Έχουμε αδελφοφάγος, δηλαδή είναι τι, τι τρώνε, το κατατάσσουμε με βάση το τι τρώνε. Και είναι αδελφοφάγο. Έμβρια, good day, day. Όπω προφέρεται αυτό το πράγμα, τελειώστε Αυτό που τρώει τα αδέλφια του. Βούλημος, Υπερβολική πείνα διάφορε κάμπιε. Υπάρχουν βουλημικέ κάμπιε. Η τέτοια, η, η καραφατμέ. Ναι, είναι βουλημική κάτω. Ε, λογικά το μισό κρασί τη νομόνια έφαγε. ναι, έχει λέει υπερβολική πίνα Και λέει, έχει μια κατηγορία βουλημική. Για, για να φέρει... όλα ταιριάζουν με επικαιρότητα, ειδικά αν στην επικαιρότητα συμμετέχει ο κώστας Μπακογιάννης. Ή <laughs> <Η> εγώ. <laughs> Ή και οι δύο. <laughs> Γεωφάγο. Είναι διάφοροι δακτυλιοσκόλικε. Αυτό που τρώει χώμα. Φάει χώμα που λέμε. Ωραία. Ενδοφάγο, ασκάρι, αυτό που τρώει τα του. Όχι, λέει, τρώει κυρίω ενδοπαράσιτα αυτό. Αλλά είναι ενδοφάγο. Δηλαδή τρώει από μέσα Τρω, του. Τρώγεται μόνο του. Τρώγεται μόνο ναι, του. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Τρώγεται με τα ρούχα του. Και άκου τώρα, έχει κουνουποφάγο που είναι καταναλωτή κουνουπιών και λέει ορισμένα ψάρια. Αυτό σκεφτόμουν να είναι μεγάλη μαγιά να σε ψάρι και να τρέφεσαι με κουνούπια. Πώ γίνεται αυτό. Κυνηγά ω ψάρι έξω από το νερό. Γιατί Δηλαδή, πετάγει από το νερό για να πιάσει κουνούπι. Λογικά ναι, γιατί υποθαλάσσια <laughs> κουνούπια δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Ναι, πάνω που σκεφτόμουν να πάρω κανένα για κατοικίδιο. Αν ήταν, αυτό... ήταν αυτό τώρα σε. Σε γυάλα. Σε γυάλα, αλλά πώ θα, θα, θα το κάνει, κοντό, θα κάνει άλμα επικοντό, να βγει από τη γυάλα για να φάει το κουνούπι που θα έχει μπει στο σπίτι. Γιατί στη θάλασσα πώ το κάνει, δεν είναι αυτό. Αν είναι ένα δωμάτιο. Πήρα μου, πόσα κουνούπια θα περνάνε πάνω από εκεί που παραμονεύει ο άλλο. Μπορεί να ζει σε βάλτου. Βάλτε έχουν πολλοί κουνούποι. Α, ah. ah, ah. ah, και να κάθονται πάνω στο νερό και χλουπ. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, είναι οι κουνο... <laughs> και υπάρχουν κι άλλο. Είναι οι... τα πυθικοφάγα. Ο πάνθυρα έχει εδώ πέρα, τρώει λέει πυθίκου. Είναι πυθικοφάγο, γι' αυτό σκεφτόμουν, το έγραψα σε σχόλιο αυτό, ότι γι' αυτό πολύ σπάνια βλέπει να έχει κάποιο πάνθυρα για κατοικίδιο. Γιατί πρέπει να τον ταζει πυθικού. Έχει ένα πυθικοφάγο ε, Ο πάνθυρα τρώει μόνο πυθικού. Δεν τρώει και τίποτα άλλο. Δηλαδή με, μια... Με σκυλοτροφή βολεύετε Με goodies <laughs> Με μια, <laughs> μια πανσέτα. Ε, δεν, ξέρω. δεν ξέρω Αλλά υπάρχουν πάντως πυθικοφάγοι ε, Πάνθηρες Που θα πει ότι τους, ε, τους σκοτώνει Και τους ε, τρώνε και όλους τους πυθίκους Δεν είναι όπως ε, η αλεπού Ξέρω εγώ που σκοτώνει τις κότες αλλά δεν τις τρώει Έτσι δεν είναι για νομίζω, ότι... Γιατί τις γιατί, γιατί σκοτώνει και δεν τις τρώει νομίζω, νομίζω ότι δεν τις τρώει η αλεπού Δεν τις σκοτώνει για φαΐ Γιατί για ευχαρίστηση. Όχι έτσι, Έχω ναι, πολλέ απορίε ε, γύρω από την θεραπεία αυτή την περίοδο. Τώρα, τώρα να δει και ε, πυθικοφάγο και οσμοτρόφο. Τρέφεται λέει με οσμορυθμιστικού μηχανισμού. Αυτό τώρα ζήτησα τη βοήθεια του κοινού, όπω καταλαβαίνετε. Δεν, δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί τι ακριβώ είναι αυτό. Αλλά τέλο πάντων, ετοιμάζω σιγά σιγά. Θα έχουμε ένα επεισόδιο κάποια στιγμή με να και ζουμπούλια. Ε, ζωολογικό, που νομίζω ότι θα σπαει κόκαλα κόκκαλα. Δηλαδή, μόνο αυτό τώρα θέλει δύο-τρει <laughs> ώρες σχολιασμό, άνετα. Λοιπόν, το chat συμμετέχει πάρα πολύ. Ε, μήπως είναι εκείνα τα ψάρια που πετάνε νερό με πίεση, σαν σφαίρα σε έντομα. Υπάρχουν τέτοια ψάρια. Υπάρχουν ψάρια που πετάνε λοιπόν. νερό με πίεση στα έντομα. Τα σκοτώνει. πώς το, το κάνουν, δηλαδή. Σαν εκείνα. Σαν, σαν το παιχνίδι που, που πετάγε. Πώς λέγεται. Έλα τώρα. Παιχνίδι που Ο... βάζει νερό μέσα σε ένα πλαστικό Σε ένα το... μικρό στρόγγυλο. το, ναι. το ζουλά και πετάει. Ναι, ναι. 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 Α, λες έτσι να πετάνε και έτσι να πετυχαίνει το κουνούπι και μετά να το βρει στην τοφάσα. Δεν ξέρω. Πάντω η... να αναντρίζει τα κουνούπια πριν γίνουν κουνούπια είναι προνύμφε στο νερό. Και δεν λέγονται προνύμφε. Δηλαδή, είμαστε σε φάση που απλά αν τρολάρει κάποιο, μπορώ να το διαβάσω για πολύ σοβαρά. <laughs> δηλαδή αυτό. <laughs> Θα μ ακου... Πιστεύω ότι ισχύει, αλλά και να είναι τροχιά και απλώ έτσι να το πετάμε δεν μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, παιδιά, η ζωολογία είναι ένα θέμα που δεν έχουμε κάποια ειδίκευση. Δεν Φθάνω. είναι σαν τη λιμοξυλογία. Φανώ. Α είμαι το πω εγώ. Μεταφέρουμε την πληροφορία με κάθε επιφύλαξη. <laughs> είναι αδιασταύρωτη πληροφορία. Απλώ επειδή οι εξελίξει τρέχουν, όπω έλεγε και εσύ πριν. <laughs> επειδή οι <laughs> εξελίξει τρέχουν, παιδιά, μεταφέρουμε την πληροφορία με κάθε επιφύλαξη. Εντάξει, είναι αδιασταύρωτη πληροφορία. Ε, εμείς οφείλουμε να ενημερώνουμε το λέμε με κάθε επιφύλαξη και θα επανέλθουμε όταν το διασταυρώσουμε και είμαστε καλυμμένοι θα λέω. υπάρχει επίσης ο Δήμηταρ δίνει η ρέστα υπάρχει επίσης είδος γαρίδας ναι. που πετάει νερό με τόση δύναμη που σπάει όστρακα και το κάνει κάτω από το... Ναι, κάτω από το νερό. Και η θερμοκρασία του νερού. Και αυτό είμαστε φασίτρο για η πραγματικότητα. Διαλέξτε μόνοι σα, εγώ δεν ξέρω, στο σημείο που το κάνει η θερμοκρασία του νερού, στιγμιαία ξεπερνάει η θερμοκρασία λάβα κατά πολύ. Αυτό είναι μουφα σίγουρα. Σκάι, πριν να γίνει κολοκάνατο, δεν βλέπατε μωρέ. Έτσι τελειώνει το μήνυμα. Αυτό με τη θερμοκρασία λάβα είναι σίγουρα μουφα. Παιδιά, Όχι μα βρήκατε τώρα των θεωρητικών επιστημών και μα πιάσετε κορόιδα εδώ πέρα. Δεν είμαστε. Εγώ αυτά που αναφέρω τα αναφέρω με απόλυτη συνείδηση της ευθύνη μου απέναντι στην ε, ενημέρωση προέρχονται από ειδικό επιστημονικό βιβλίο. Η ώρα είναι έξι, σας είχαμε πει ότι με αυτό θα κλείσουμε, θα κλείσουμε μια μικρή νότα ζωολογίας. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήτανε η φάρμα των ζώων με πληροφορίες <laughs> για τα ζώα. Είναι μια εκπομπή από ζώα για ζώα. Σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας.